Κύριε Βαζή, έχουμε την προθεσμία σχετικά με τη διασύνδεση των ΠΟΣ με τις ταμιακές μηχανές. Να μας πείτε πότε λήγει η συγκεκριμένη προθεσμία και αν έχει εναρμονιστεί έτσι ο εμπορικός κόσμος της Χίου. Ναι, η σύνδεση με τα ταμιακή μηχανή με POS είχε λήξει τέλος του Μάρτη. Βέβαια, έχει δοθεί μια παράταση μέχρι το τέλος του Απρίλη. Έπρεπε να τα συγκεκριμένα καταστήματα να έχουν γραφτεί σε μια λίστα από τους τεχνικούς για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το έργο τους. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Τα POS πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται με την ταμιακή μηχανή και υπάρχουν προβλήματα. Κολλάει το σύστημα και πολλοί ακόμη δεν έχουν συνδεθεί. Είναι μέχρι τέλος του μήνα. Δεν ξέρω αν θα δοθεί κάποια παράταση. Ξέρω πολύ καλά ότι υπήρχε μεγάλο πρόβλημα με τα ασύρματα POS, δεν μπορούσαν να συνδεθούν. Δεν είχαν γίνει οι αναβαθμίσεις από τους συγκεκριμένους παρόχους μέχρι και την τελευταία ημερομηνία της λήξης. Υπήρχε και ένα μεγάλο έξοδο για όλα τα καταστήματα και τους επιχειρηματίες. Δόθηκε κάποια ενίσχυση για να γίνει? Ναι, είχε δοθεί ένα βάουτσερ στα 112 ευρώ για το POS, αλλά έπρεπε να πληρώσουν και κάτι παραπάνω στους τεχνικούς τους. Mm-hmm. Τώρα, εσείς θεωρείτε ότι αυτό το μέτρο θα βοηθήσει αυτό που λέει η κυβέρνηση στη φοροδιαφυγή? Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς, με την κάρτα, πάντα έπρεπε να έχεις κόψει απόδειξη από την ταμιακή σου μηχανή. Τώρα δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει και πώς θα λειτουργήσει. Το θέμα είναι ότι έχουν δημιουργηθεί προβλήματα σε επιχειρήσεις και αυτό πρέπει να λυθεί. Αν το σύστημα δεν είναι έτοιμο, τότε δεν έπρεπε να έχει δοθεί μια τελική ημερομηνία λήξης.